Με την ευκαιρία θέλω να σας πω λοιπόν σήμερα ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας μετά από μία πρόσκληση 20 επιχειρηματιών με το θέμα, την ερώτηση τι έγινε με τη συνεταιριστική, γιατί κάποιοι χάσανε πολλά χρήματα. Ξέρετε, από την συνεταιριστική τράπεζα, την Πελοποννησιακή, μετά χαθήκανε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Ζήτησαν από το την τοπική αγορά. Από την αγορά, ναι. Από Κορίνθιους, από κυρίως στην πλειοψηφία τους από Κορίνθιους επιχειρηματίες. Επειδή ήταν οι περισσότεροι μέτοχοι ήταν από την Κόρινθο, σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν μαζευτεί 26 υπογραφές. Με το ερώτημα, σας το ξαναπαναλαμβάνω, είναι τι έγινε τα χρήματα. Βεβαίως το επιμελητήριο δεν είναι ούτε δικαστήριο ούτε εισαγγελέας. Όμως είναι αυτό που έκδωσε την πρώτη μετοχή. Εδώ έγινε η πρώτη συναλλαγή στο κάτω όροφο. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτό το αίτημα είχε κατατεθεί σε εμάς από το προηγούμενο έτος, κάναμε μια έρευνα, βάλαμε ένα δικηγόρο και τελικά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες όσον αφορά τη συνεταιριστική τράπεζα. Το Επιμελητήριο Κορινθίας έχει την εντολή να στείλει το φάκελο στον Υπουργό Ανάπτυξης, όπως και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών ή Εθνικής Οικονομίας, και από εκεί και πέρα, αν αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει ο φάκελος να μεταβιβαστεί στην εισαγγελία, εμείς έχουμε τα στοιχεία. Στόχος λέει δηλαδή να προσωποποιηθούν οι ευθύνες. Η ερώτηση, εμείς απλώς επειδή είναι μέλη του επιμελητηρίου αυτοί που έχασαν χρήματα, και σας το ξαναλαμβάνω, επειδή αυτοί, κάποιοι από αυτούς την πρώτη μετοχή την αγόρασαν από εδώ, από το επιμελητήριο, γιατί το επιμελητήριο ήταν ιδρυτής συνεταιριστικής, ζητάνε να δουν τι έγιναν, τι έγιναν τα χρήματά τους. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν οφειλές. Υπήρχαν πιστώσεις σε αυτούς. Και βλέπουν οι άνθρωποι ότι δάνεια, βλέπουν ότι έχασαν τα λεφτά τους, τις μετοχές τους. Όχι τα λεφτά τους, τις μετοχές τους. Γιατί τα λεφτά τους μετατεθήκαν στην Ελλάδα. Οι μετοχές λεφτά ήταν. Ακριβώς. Και ενώ έγιναν αυτά, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Εμείς λοιπόν ερευνήσαμε το θέμα με έναν δικηγόρο. Και τα αποτελέσματα αυτά θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι ένας φάκελος συνεταιριστικής, τεράστιος, ο οποίος είχα εντολή, ήταν βασικά μία απόφαση δική μου από την μέρα που ανάλαβα το επιμελητήριο να ξεκαθαρίσει το θέμα της συνεταιριστικής, όπως επίσης ήταν και εντολή, μου έδωσε πολλά στοιχεία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή σήμερα, ήταν μεγάλος επιχειρηματίας, όχι μόνο στον νομό, στην Ελλάδα όλοι, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της συνεταιριστικής που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα θα πάνε στον Υπουργό και Ανάπτυξης και Υπουργό Οικονομίας. Και από εκεί και πέρα σας είπα, αν χρειαστεί να μεταβούν στην εισαγγελία, εμείς θα το κάνουμε. Υπάρχει πιθανότητα οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τα χρήματά τους να βρουν το δίκιο τους, κύριε Πιτσάκη, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω αν πρέπει να βρουν το δίκιο. Γιατί πωλείται σιγά-σιγά και όλη η περιουσία της συνεταιριστικής και. Δεν είμαι νομικός. Αλλά πιστεύω ότι, επειδή έχω εμπιστοσύνη στην καινούργια κυβέρνηση, θεωρώ ότι ίσως, όπως έγινε και με τα δάνεια που πήγανε από σελβετικό φράγκο, θεωρώ ότι ίσως η κυβέρνηση μπορεί να κάνει μία ρύθμιση ή κάποιον νόμο, ίσως κάτι, έτσι ώστε να μπορεί να ελαφρύνει λίγο αυτούς που έχασαν τα λεφτά. Μιλάμε, κύριε Τσαρμπέ, για πολλά λεφτά. Κάποιοι διαχειριστήκανε πολλά χρήματα να στη συνεταιριστική και χάθηκαν αυτά τα λεφτά. Να εξηγήσουμε ότι, ευθύνες, λοιπόν. Ότι κάποιοι, ενώ χάθηκαν τα χρήματά τους στις μετοχές, είχαν παράλληλα ταυτόχρονα δάνεια στην ίδια τράπεζα, τους ζητούνται τα χρήματα από τα δάνεια, αλλά τα λεφτά τους τα χάσανε τις μετοχές τους. Τα οποία θέλετε να σας πω το ισοζύγιο. Κάποιος έχει μετοχές 200.000 ευρώ και χρωστάει 50 και του ζητάνε τα 50. Απίστευτο. Απίστευτο ακριβώς. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν.